Κύριε Κοντογιώργη, θέλω να ξεκινήσω σήμερα λίγο διαφορετικά από αυτό που ενδεχομένως θα ανέμεναν και οι ακροατές. Μιλώ με έναν άνθρωπο που έχει θητεύσει στο χώρο της δημόσιας τηλεόρασης, ξέρει καλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και μιλώ με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει διστάσει σε όλη αυτή τη μακρά διαδρομή να δείξει κάτι δική του οπτική, το ρόλο αυτών των μέσων. Θέλω λοιπόν, με αφορμή τον θόρυβο που συνεχίζεται γύρω από το διαγωνισμό και τα παρελκόμενά του για τις τηλεοπτικές άδειες, να σας ρωτήσω ευθύς εξ αρχής αυτό που ρωτώ πολλούς καλεσμένους τις τελευταίες μέρες και που δεν έχει σχέση με αυτό καθ' αυτό το διαγωνισμό. Θα πάμε μετά σε αυτό και στο τι επιδίωξε κατά τη γνώμη σας η κυβέρνηση και οι ιδιοκτήτες, αλλά θέλω να σας ρωτήσω αν η εικόνα που είδατε στις εξεταστικές επιτροπές Βουλής για τα θαλασσοδάνεια και η εικόνα που είδατε με τα πανωτά χτυπήματα στους διαγωνισμούς σας έδωσε και ποια εντύπωση για τη λεγόμενη ή για τμήμα της οικονομική ελίτ της χώρας. Αποδεικνύει, κύριε Σαχίνη, για ακόμη μια φορά αν θέλετε, γιατί η κατάντια της χώρας αυτή τη στιγμή και ποιος ευθύνεται για αυτήν. Διότι αυτά τα οποία εκτιλήσονται μπροστά μας είναι, αν θέλετε, επιμέρους εκδηλώσεις ενός συνολικού φαινομένου, δηλαδή μιας απόλυτης λαιλασίας στην οποία έχουν επιδοθεί οι πολιτικές δυνάμεις και όσοι είναι γύρω από αυτήν, γιατί μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τις βρώμικες δουλειές, πρέπει να βάλουν άλλους για να προχωρήσουν σε αυτά τα ζητήματα. Και επομένως, αν θέλετε, αποκαλύπτει και τον ρόλο θετικό ή ουδέτερο, αρνητικό επομένως, που βοηθάει της ελληνικής άρχουσας δικαιοσύνης. Διότι όλοι μαζί αναδεικνύουν φαινόμενα για να πλήξουν τον αντίπαλο, αλλά κανείς δεν προχωράει στην κάθαρση, γιατί με τη σειρά τους έρχεται η ώρα να πράξουν τα ίδια. Είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο μόνο με συμμορίες αυτού του είδους μπορεί να λειτουργήσει και μόνο σε αυτό το πλαίσιο είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, ξέρετε, ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τα ΜΜΕ. Από το, δεν μπορώ να φανταστώ, από τη δεκαετία του 80 είχα ξεκινήσει να επιχειρηματολογώ για κάτι το οποίο πιστεύω ότι κανείς, τουλάχιστον με όσους συζητώ, δεν είναι έτοιμος να το αρνηθεί. Αλλά κανείς δεν θέλει να το πράξει. Δηλαδή τι? Ότι δεν έχει σημασία ποιος κατέχει τα μέσα ενημέρωσης, όπως λέγονται, τα μέσα επικοινωνίας, ιδίως την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αλλά το εάν διαθέτει την ιδιοκτησία επί του συστήματος να κάνει ό,τι του αρέσει. Τι θέλω να πω? Ναι. Ότι δεν μπορεί ένα μέσον, ένα φαινόμενο, ένα, ας το πούμε, δημόσιο γεγονός, όπως είναι η πολιτική που αφορά τη ζωή μας, να την διαχειριζόμαστε όπως ένα προϊόν, το μπαμπάκι, να το παίρνει δηλαδή ένας επιχειρηματίας και όλη η παρέα του, η οποία παίζει το ρόλο των δημοσιογράφων, και να το επεξεργάζεται όπως θέλει. Δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται, διότι με αυτόν τον τρόπο ένα δημόσιο γεγονός που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία μιας ολόκληρης κοινωνίας το μεταβάλλει σε προϊόν και επομένως μεταβάλλει σε καταναλωτή αντί για πολίτη τον πολίτη, το μέλος της κοινωνίας. Είναι δηλαδή το ιδίωμα της φεουδαρχίας. Γίνεται κάποιος πραγματικός ιδιοκτήτης της πολιτικής. Όλη η συζήτηση που γίνεται λοιπόν στη διάρκεια της μεταπολίτευσης από την είσοδο της ραδιοτηλεόρασης στα πράγματα κατατείνει στο να μας λέει αν πρέπει να έχει τόσο ποσοστό ιδιοκτησίας, περισσότερο ή λιγότερο, και να επιχειρηματολογεί υπέρ της ελευθερίας του δημοσιογράφου. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι η ελευθερία του δημοσιογράφου είναι παρένθετη. Δεν είναι ελευθερία που τη διαχειρίζεται εν λευκό,
αλλά με συγκεκριμένο σκοπό, την απελευθέρωση σε επίπεδο ενημέρωσης και διαχείρισης της πολιτικής και του πολιτισμού της κοινωνίας, για λογαριασμό της κοινωνίας την ασκή. Αυτό το ξεχνάμε. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά στο ίδιο φαινόμενο. Να έρχεται η καταδήλωση αριστερά να πράττει ό,τι έκανε και η καταδήλωση δεξιά μέχρι σήμερα. Θα έρθω σε αυτό. Με χειρότερο τρόπο θα έλεγα. Θα έρθω σε αυτό. Κάντε μου μια χάρη μόνο. Πείτε μου, επειδή σε αυτό το δημόσιο διάλογο είστε και ακροατής και θεατής, αλλά κάποια χρόνια προσπαθήσατε στη δημόσια τηλεόραση να βάλετε 10 πράγματα σε τάξη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δεν το είπα τυχαία εισαγωγικά. 4 δεκαετίες οι Έλληνες ακούμε, συζητάμε, αν θέλετε και με όρους κλειδαρότρυπας πολλές φορές, περί της περίφημης διαπλοκής, στην οποία κάθονται σούζα πολιτικοί, κόμματα, κλαρίνο αν θέλετε, που ανεβοκατέβαζαν κυβερνήσεις κτλ. Η εμφάνιση κάποιων εξ αυτών, δεν μπορώ να τους βάλω όλους στο ίδιο τσουβάλι, θα έλεγα και μόνο από την αδυναμία άρθρωσης συντακτικά ενός λόγου σε επιτροπές βουλής, γέννησε απορίες ή αν θέλετε να το πω και πιο λαϊκά, στον κόσμο ξεβράκωσε πολλά πράγματα. Δηλαδή σου λέει, αν σε αυτούς καθόντουσαν κλαρίνο οι πολιτικοί, φαντάσου τι είναι η πολιτική. Μα αυτό ακριβώς είπα πριν, ότι η πολιτική είναι κυριολεκτικά ενεργούμενα καταστάσεων τις οποίες δημιούργησαν για να έχουν αυτή την δυνατότητα μιας ορισμένης επιφάνειας δημοσιότητας. Αυτή είναι η έννοια της διαπλοκής. Και βεβαίως σε αυτή τη διαπλοκή δεν είναι μόνο ο εργολάβος ή ο κάθε ένας που έχει στα χέρια του ένα μέσον. Είναι μετά εμπλέκονται οι τράπεζες, εμπλέκεται η δημόσια διοίκηση, εμπλέκεται η δικαιοσύνη. Δηλαδή όλοι οι παράγοντες που συγκροτούν την έννοια πολιτικό σύστημα και κράτος. Επομένως είναι αυτό το σύστημα το οποίο αναδεικνύει τις ηγεσίες, αναδεικνύει τα στελέχη που θα κυβερνήσουν και η κοινωνία καλείται, αν θέλετε, με την ψήφο της να νομιμοποιήσει διαιτητεύοντας και όχι εκλέγοντας, διαιτητεύοντας μεταξύ των μονομάχων. Αυτό το σύστημα λοιπόν, εάν δεν ανατραπεί, εάν δεν λειτουργήσει δηλαδή η λογική της αυτοσυντήρησης της κοινωνίας, η χώρα θα πάει σε πολύ πολύ βαθιά στα έγκατα του Κιάδα, του Άδη, διότι το βλέπουμε ότι σήμερα επιχειρεί να ανασυγκροτηθεί με όρους φιλίων δυνάμεων. Προσέξτε το, δεν τους ενδιαφέρει να ανατρέψουν αυτό το σύστημα, τους ενδιαφέρει να το συγκρατήσουν, έστω και αν είναι όλο μαζί σε καθεστώς κατάρρευσης που το συντηρούν ουσιαστικά οι ξένοι αυτή τη στιγμή, μην το ξεχνάμε. Αλλά οι ίδιοι να μην κάνουν τίποτε το παραμικρό σε ό,τι αφορά ΜΜΕ, κράτος, οτιδήποτε ακριβώς έχει οδηγήσει αυτή τη χώρα στην απόγνωση. Άρα λέτε ότι, και μπαίνω στη διαδικασία τώρα για να ακούσω ένα σχόλιο δικό σας, παρότι ήδη έχω προσέξει ότι με οξύ λόγο έχετε αναφερθεί, αλλά μπαίνω για λίγο στη διαδικασία. Άρα λέτε, έτσι εξηγείτε γιατί αυτό που μέτρησε περισσότερο ήταν η αγοραία λογική, όποιος δώσει περισσότερο παρά παίρνει και την άδεια. Δεν ίσχυσε αυτή η λογική. Αυτό ήταν ένα εξωτερικό επιχείρημα, ξέρετε. Διότι το όποιος δώσει περισσότερο δεν μετριέται με το τι θα δώσει για να πάρει την άδεια. Μετριέται με τις απώλειες, τα ισοδύναμα των απολειών που η πρακτική αυτή η οποία ακολουθήθηκε σε ζημίες οικονομικές, ας το πάρουμε μόνο, έχει αποτέλεσμα. Για σκεφτείτε τι θα γίνει με τα κανάλια που δεν πήραν άδεια, που έχουν κάνει δάνεια. Τι θα γίνουν αυτά τα δάνεια. Για σκεφτείτε αν έβαζαν μια τάξη και ζητούσαν ακριβώς να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και να πληρώνουν τους φόρους που πληρώνουν και οτιδήποτε άλλο, ό,τι δεν κάνουν, γιατί ορισμένοι ενδεχομένως και να πράττουν το σωστό. Mm-hmm. Δεν μπορώ να ελέγξω. Για σκεφτείτε λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα 250 εκατομμύρια θα ήταν μόνο το όφελος ή παραπάνω. Αλλά δεν είναι, ξέρετε, το οικονομικό ζήτημα που έχει να κάνει με τη λειτουργία των μέσων. Γιατί όπως σας είπα, ένας ο οποίος θα δώσει 60-70 εκατομμύρια θα κοιτάξει να τα πάρει από την πίσω πόρτα. Δεν θα τα πληρώσει
και θα πει τελείωσαν, τα έχασα. Θα κάνει διαπλοκές. Δεύτερον, θα εξαγοράσει πολιτικούς, διότι το μείζον ζήτημα είναι ποιος κατέχει το σύστημα των μέσων επικοινωνίας και όχι τι πληρώνει ο καθένας. Είναι προτιμότερο να δώσει κανείς δωρεάν τα μέσα, αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον συστήματος το οποίο θα διαχειρίζεται την πολιτική και τον πολιτισμό με όρους δημοσίου συμφέροντος, παρά να μετράμε τα ελάχιστα εκατομμύρια τα οποία παίρνουν και τα οποία δεν είναι αντίστοιχα με αυτά τα οποία θα έπρεπε να είχαν πάρει με άλλους όρους. Σήμερα λοιπόν, ποιος αποφασίζει? Έχει σημασία αν θα αποφασίζει ο κύριος Α ή ο κύριος Β για το ποιος θα βγει στην πολιτική, ποιος θα εκπροσωπήσει το κόμμα, ποιος πολιτικός λόγος θα αναπτυχθεί, πού θα πάει η συζήτηση, ποιος θα αποκλειστεί με όρους λογοκρισίας? Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Το κεντρικό ζήτημα είναι πως θα φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί με όρους δημοσίου συμφέροντος, θα διαχειρίζεται την πολιτική για λογαριασμό της κοινωνίας και του συστήματος και όχι δίδυον όφελος. Ξέρετε, όταν το 1989 δημιούργησα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την πρώτη ανεξάρτητη αρχή, είχα φτιάξει ένα ολόκληρο σύστημα συγκρότησης, λειτουργίας αλλά και καθορισμού με ευθύνη του κανόνων που δεν θα εξαρτάτω και δεν θα υπέκειτο στο κομματικό σύστημα. Γιατί? Διότι και για την κρατική αλλά και για την ιδιωτική τηλεόραση που έμπαινε τότε, διέβλεπα ότι τα πράγματα πήγαιναν σε αυτή την κατεύθυνση που πήγαν σήμερα. Τα είχα αναγγείλει μάλιστα. Είχα επιχειρήσει να φτιάξω έναν συνταγματικό χάρτη, τον οποίο όμως κανείς δεν αποδέχτηκε, για τη λειτουργία του συστήματος των μέσων. Και ποιος ακύρωσε, αν θέλετε, αυτό όλο το σύστημα, κρατώντας μόνο, όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα, το φλοιό, δηλαδή το όνομα Εθνικό Συμβούλιο? Η αριστερά, η τότε αριστερά. Οι εκπρόσωποι της αριστεράς, όταν τους συγκάλεσα και κάναμε τη σχετική συζήτηση, αρνήθηκαν τη συγκρότηση που είχα προτείνει και το σκοπό του ΕΣΟΥΡΟΥ και εγκατέστησαν στο ΕΣΟΥΡΟΥ την διακομματική επιτροπή που είχα εκβάλει από την τηλεόραση, για να ελέγχουν δηλαδή μέσω του ΕΣΟΥΡΟΥ τα κανάλια. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι βρισκόμαστε στο καθεστώς του 1989, βρισκόμαστε ακόμα πιο πίσω στην εποχή του σκανδάλου Κοσκοτά, αλλά που σήμερα, επειδή ακριβώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, διακινείται με άλλους όρους. Δεν άλλαξε τίποτε. Δεν άλλαξε τίποτα, λέει ο Γιώργος Κοντογιώρης. Θέλω, δράτω με τις ευκαιρίες, να πάω σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα που όμως εσείς τις τελευταίες μέρες το έχετε φέρει στο προσκήνιο και καλώς θα έλεγα εγώ, αντιλαμβανόμενος ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το προσφυγικό και με όρους κοινωνικούς είναι μείζον θέμα, βεβαίως, και βλέπουμε ότι στην ίδια την Ευρώπη ανεβοκατεβάζει και αποτελέσματα, αλλά εσείς φέρατε πρόσφατα στο προσκήνιο και μία άλλη διάστασή του, την οικονομική, κύριε Κοντογιώργη. Κοιτάξτε, το παρακολουθούμε όλοι και ορισμένοι έχουμε μια μεγαλύτερη ενημέρωση, αν θέλετε, αλλά και μια άλλη οπτική. Είπα λοιπόν ότι το νέο μεγάλο σκάνδαλο, πέραν των ΜΜΕ, με το οποίο θα ταυτιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ήδη ταυτιστεί, είναι το σκάνδαλο του μεταναστευτικού προσφυγικού. Διότι έχουν διοχετευθεί εκατοντάδες εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από την τσέπη της σχημαζομένης κοινωνίας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλες πηγές, κατά τρόπο σκοτεινό και κρεπαλώδη. Και αφού δημιούργησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό το ζήτημα αυτό, μην το ξεχνάμε, ότι το δημιούργησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό διακηρύσσοντας τα ανοιχτά σύνορα, κατηγορώντας την Ευρώπη ότι προστατεύει τις εθνικές κοινωνίες, προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας και εντάσσει σε αυτό το πλαίσιο το μεταναστευτικό, τώρα με το γνωστό τρόπο της διαχείρισης, δηλαδή της χωματερής ανθρωπίνων ψυχών, έρχονται να το παρκάρουν στην κοινωνία και μάλιστα να ενοχοποιήσουν την κοινωνία όταν αντιδρά
διότι στην πραγματικότητα τι διέπραξαν με το μεταναστευτικό. Γιγάντωσαν πρώτα-πρώτα την παραοικονομία. Ανέδειξαν τις συμμορίες σε ρυθμιστές. Δημιούργησαν τους όρους μιας κρεπαλώδους διαχείρισης από την οποία απέχει το κράτος. Διότι είναι και ανίκανο και αδιάφορο. Έχει και ιδεολογία σχετική. Και επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό διέλυσαν την πραγματική οικονομία. Δείτε τι συμβαίνει με τον τουρισμό στο Ανατολικό Αιγαίο. Και τα χειρότερα, αν θέλετε, είναι πίσω. Διότι εκτός από το ότι είμαστε έρμεοι αυτή τη στιγμή της βούλησης της Τουρκίας και το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, γιατί στην πραγματικότητα μας οδηγούν στη Μέση Ανατολή αντί να διατηρήσουμε τη θέση μας στην Ευρώπη, απ' την άλλη θα έρθει η Ευρώπη σε λίγο και θα αναλάβει τις ευθύνες της και εκεί θα δείτε τι θα συμβεί με την υπόθεση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Διότι η Ευρώπη ακόμα δεν είπε τον τελευταίο λόγο σε αυτό το ζήτημα. Ξέρετε, όλο αυτό το ζήτημα του μεταναστευτικού έχει πολλές διαστάσεις, αλλά αναδεικνύει πόσο βαθιά παρασιτική, κομματοκρατική και αντιδραστική είναι η πολιτική τάξη της χώρας με αιχμή του δόρατος αυτή τη στιγμή τη ΣΥΡΙΖΑ λεγόμενη αριστερά. Διότι εάν θελήσουμε να δούμε τι πρεσβεύει και τι διακινεί, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτή τη στιγμή, γιατί είναι η αιχμή του δόρατος, αν θέλετε, και στο επίπεδο των πολιτικών του το μεταναστευτικό προσφυγικό, θα διαπιστώσετε ότι στο 100% συμπίπτει με την ιδεολογία των αγορών. Εάν θέλει να μας πει λοιπόν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι αγορές εκφράζουν την πρόοδο, όχι με τον τρόπο του με το επιχειρήν, αλλά με τον τρόπο του επιχειρήν και τον έλεγχο της πολιτικής, τότε να συμφωνήσουμε, αλλά να την ταξινομήσουμε σε αυτό που λέγεται στην Αμερική νέα δεξιά. Ας πάρουμε μερικά πολύ σύντομα παραδείγματα, αν μου επιτρέπετε. Τι λένε οι αγορές? Ανοιχτά σύνορα. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ανοιχτά σύνορα. Δεν συνεκτιμά δηλαδή τις πολιτικές για τις εξωτερικές σχέσεις συμπεριλαμβανομένης και τις και του μεταναστευτικού στις πολιτικές που συνάδουν με το συμφέρον της χώρας. Αυτό συναντάται με την ελεύθερη διακίνηση της εργασίας, δηλαδή με τη μετατροπή ουσιαστικά της εργασίας από σχέση δημοσίου δικαίου σε εργασία εμπόρευμα. Συναντάται επίσης με την πολιτική εκτόνωσης των εντάσεων που δημιουργεί αν θέλετε ο καπιταλισμός και ο υπεριαλισμός στις διάφορες χώρες, περιοχές του πλανήτη. Δηλαδή να μεταβάλουμε τη χώρα σε κομματερή και όχι να προστατεύσουμε τη χώρα και κυρίως την κοινωνία της εργασίας και τα συμφέροντά της. Για να μην πάμε στο μεγάλο ζήτημα που έχει διακινήσει η ιδεολογία των αγορών, που είναι η διάρρηξη της εθνικής της κοινωνικής συλλογικότητας. Να μεταβάλουμε δηλαδή τη χώρα σε χώρο. Να καταλήξουμε και στο ζήτημα του πολιτικού συστήματος. Την απέχθεια που έχει η ΣΥΡΙΖΑ αριστερά και όλο το πολιτικό προσωπικό βεβαίως προς οποιαδήποτε συμμετοχή της κοινωνίας στα πολιτικά δρόμενα. Εδώ έχουμε πάει ακόμα πιο πέρα. Τις κλασικές λειτουργίες του κράτους που τις ασκούν όλες οι χώρες της Ευρώπης αν θέλετε, δεν πρωτοτυπούμε σε αυτό που λέω, εδώ τις έχουν χωρίσει με την κατάλυση του κράτους στις λεγόμενες ΜΚΟ, δηλαδή σε όλες τις συμμορίες αυτή τη στιγμή που λιμένονται το δημόσιο χρήμα και βγάζουν τη βρώμικη δουλειά που δεν θέλει να κάνει το κράτος. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, σε αυτές τις ΜΚΟ κατευθύνει τα ποσά για η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας πει κάποιος. Μα είναι σε αγαστή συνέργεια αυτά τα ζητήματα, ξέρετε. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προέβαλε ένα επιχείρημα. Ένα διπλό επιχείρημα στο να προσανατολίσει εκεί τα χρήματα τα οποία έδωσε. Ποιο είναι το διπλό επιχείρημα? Πρώτον, ότι το κράτος είναι αναποτελεσματικό και κλέβει, θα τις έκλεβε τα χρήματα. Και δεύτερον, διότι οι ΜΚΟ ελέγχονται από δυνάμεις τις οποίες ήδη θέλουν να διακινήσουν για να μείνει εδώ, δηλαδή να μεταβληθεί η χώρα σε μια κομματερή της υπόθεσης αυτής του μεταναστευτικού και του προσφυγικού και να μην διακινηθεί στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν
το ζήτημα συναντιέται με τη μετατόπιση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις βορειότερες χώρες που δεν είναι και μέλη περισσότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήνοντας την Ελλάδα έκθετη απ' έξω. Και σήμερα απειλούμενη με κυρώσεις, επειδή δεν διαπράττει το καθήκον της. Αλλά το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι. Παρατηρήστε το τώρα την περίπτωση της Μέρκελ. Όταν είδε την αντίδραση της κοινωνίας, επειδή η σκέψη της είναι τι λέει η κοινωνία και μέσω αυτής αν θα είναι στην εξουσία ή όχι, τι έκανε. Άρχισε να αναθεωρεί την πολιτική την οποία ακολούθησε. Κακώς την ακολούθησε, αν θέλετε. Διότι κάποτε πρέπει να δεχθούμε πως υπάρχει και κάποιος που είναι η αιτία των άλλων. Υπάρχει η κοινωνία που είναι η αιτία ύπαρξης των πολιτικών και πρέπει να λαμβάνεται η βούλησή της υπόψη. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια ιδιοκτησιακή αντίληψη της εξουσίας. Έχουμε το δόγμα της ορθότητας των πολιτικών μας, διότι η κοινωνία δεν ξέρει και μάλιστα όταν αντιδρά χαρακτηρίζεται ως ακροδεξιά. Δεν το έχουμε δει αυτό αλλού, ξέρετε. Έχει σημασία να το παρατηρήσουμε ό,τι συμβαίνει εδώ. Αλλά υπάρχει και μια συμφωνία με το δόγμα των αγορών και τις επιμέρους περιπτώσεις που ανέδειξα προηγουμένως. Το εξής, ότι ασπάζεται όλες τις αρχές και τις επιδιώξεις των αγορών μια ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, χωρίς όμως το σκοπό της. Δηλαδή, ο σκοπός προκύπτει εξ αντικειμένου, διότι εξ υποκειμένου ο σκοπός της παρούσης κυβέρνησης είναι πώς θα διατηρήσει το κεκτημένο της κομματοκρατίας. Πώς, γι' αυτό και δεν ευνοεί το επιχειρήν, παραδείγματος χάρη. Γι' αυτό και δεν ευνοεί την προσέγγιση και την επαναφορά του χρήματος και του κόσμου στην Ελλάδα, του Έλληνος κόσμου δηλαδή που εξορίστηκε εκ των πραγμάτων στο εξωτερικό. Διαφορετικά, εάν ήθελε να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον, τι θα έκανε. Θα είχε άρει τα αίτια τα οποία δημιουργούν το μνημόνιο, αντί να μεταβληθεί σε έναν απλό λογιστή της Τρόικας αυτή τη στιγμή και των υπολείπων που ηγεμονεύουν στη χώρα. Όλα αυτά λοιπόν συγκροτούν ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι βρισκόμαστε σε ένα απόλυτο αδιέξοδο δυνάμεων πολιτικών, οι οποίες έχουν βρεθεί απέναντι, έχουν εγκαταλείψει τις κοινωνίες και οι κοινωνίες στρέφονται στα άκρα γιατί δεν έχουν εναλλακτική λύση. Διότι τα άκρα είναι εκείνα που δημαγωγούν. Εξαιτίας του γεγονότος όμως ότι τροφοδοτείται η δημαγωγία από την δραπέτευση, από την πλήρη απουσία, την πλήρη εγκατάλειψη των κοινωνιών από τις άκουσες πολιτικές μερίδες.